Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Αββάς Ισάκος Ήρος, ο οποίος έγραψε ένα περίφημο βιβλίο, τους ασκητικούς λόγους. Και αυτός ο Άγιος θεωρείται από τους κορυφαίους πατέρες της Εκκλησίας στη πνευματική ζωή και πραγματικά είναι πολύ πνευματικός, πολύ ισχωρεί μέχρι το βάθος το πνευματικό μυστηρίο. Αυτός ο Άγιος δεν εδίστασε σε κάποιον λόγο από τους πρώτους, τον 7ο λόγο, να γράψει τρόπον δεινά έναν λόγο για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο άνθρωπος. Βέβαια, ομιλεί για τους ασκητές. Αλλά όλοι μέσα στην Εκκλησία είμαστε ασκητές και εάν για αυτούς που είναι μέσα στην έρημο χρειάζονται οι καλοί τρόποι, πόσο μάλλον σήμερα που είμαστε μέσα στον κόσμο. Και το παράδοξο είναι ότι βλέπει κανείς ανθρώπους καλλιεργημένους με μια κοινωνική θέση, μορφωμένους, πλούσιους, που μπορεί να πήγαν να κάνουν και μαθήματα, ξέρω εγώ, συμπεριφοράς, πώς να τρώνε και πώς να πίνουν τα διάφορα ποτά που τους κερνούν και πώς να κάθονται και τι ώρα πρέπει να φεύγουν από τις επισκέψεις. Απλά πράγματα να μην τα καταλαβαίνουν και να μην να παρουσιάζουν τέτοια χοντρότητα στη συμπεριφορά τους που διαρωτάται κανείς και λέει, καλά, αυτό το απλό πράγμα δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει. Και ξέρετε γιατί δεν το καταλαβαίνει? Διότι η καλή συμπεριφορά πηγάζει από μία αρετή και η αρετή αυτή λέγεται ταπείνωσης, ενώ η κακή συμπεριφορά πηγάζει από τον εγωισμό. Και ο εγωιστής ο άνθρωπος είναι τυφλός. Όσους τρόπους καλούς και αν μάθει και σε όσα σχολεία καλής διαπαιδαγωγής ως πάει, θα κάνει λάθη, διότι ο εγωισμός του είναι τόσο μεγάλος που δεν τον αφήνει να ενεργήσει σωστά και κάνει φοβερά πράγματα τα οποία τον εκθέτουν και τον γελιοποιούν ακόμα. Και όλοι μας είμαστε αντιμέτωποι και για τον εαυτό μας, για τα λάθη του εαυτού μας και τα λάθη των ανθρώπων που είναι γύρω μας. Θα σας διαβάσω μερικά έτσι αποσπάσματα από τον Αββά Ισαάκ, να δείτε δηλαδή πώς αυτός ο Άγιος δεν δίστασε να πει λεπτομέρειες για την συμπεριφορά. Λέει λοιπόν, αρχίζει ότι στον λόγο των 7ο και λέει, θα το λέω στη δημοτική, αυτό είναι στα αρχαία, ότι αυτή, λέει, που θα περιγράψω πιο κάτω, είναι η τάξη ισόφρον, ισοφροσύνης, η οποία είναι προσφυλή στον Θεό. Και λέει, είναι το να μην περιβλέπει κανείς όδε κακίσε της οφθαλμής, να μην κοιτάζει περίεργα δεξιά και αριστερά, να μην αργολογεί, να μην λέει πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται, είναι αργοί λόγοι, περιττά λόγια, φλιαρία δηλαδή, ακατάσχετη φλιαρία, αλλά τα μόνα αναγκαία λαλήν, να λέει μόνο τα αναγκαία πράγματα. Ενδύμαση πενιχρής αυταρχίστε προς τη χρία του σώματος, να φοράει ρούχα ταπεινά, ρούχα απλά, τα οποία χρειάζονται μόνο για την ανάγκη του σώματος. Να μην δουλεύει εις την γαστριμαργία, να μην τρώει ακατάσχετα, να είναι γαστρίμαργος, αλλά μεταλαμβάνει να παίρνει από όλα λίγα, λίγο, και να μην διαλέγει τα μεν και τα δε, να τα απορρίπτει. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο υπάρχει στην Κύπρο. Και εγώ όταν πήγα να γίνω μοναχός, ήταν από τα πρώτα πράγματα τα οποία μου έκαναν εντύπωση. Διότι στο σπίτι μας, όπως και όλοι πιστεύω, ξέρω πιο πολύ, είμαστε κακομαθημένοι. Ένα φαγητό, ας πούμε, το μεσημέρι, το βράδυ δεν θέλαμε να το φάμε. Ή ξέρω εγώ, καλά, έστω και αν το τρώγαμε το βράδυ, την επόμενη μέρα με τίποτα. Πού να φας επόμενη και δεύτερη και τρίτη μέρα, έπρεπε να έστω δηλαδή πολύ αυτό. Και φαγητά, ποικιλίες, πλήθη φαγητών, πολυτέλειες, σπατάλες. Και όταν
για πρώτη φορά συνήθισα το θέμα της οικονομίας μέσα στο μοναστήρι, όχι από τη συγκουνιά, όχι κάθε άλλο, αλλά από ένα σεβασμό προς τα πράγματα τα οποία είχαμε, πράγματα τα οποία, όπως μας έλεγε και ο Γέροντας, ο Θεός, η πρόνοια του Θεού τα οικονόμησε. Σε τόσο σημείο ώστε τίποτα να μην χάνεται. Και είχαμε ως παράδειγμα το παράδειγμα στο Ευαγγέλιο, όπου όταν ο Κύριος επολαπλασίασε τους 5 άρτους και τα ψάρια και χόρτασαν 5.000 κόσμος, μετά λέει το Ευαγγέλιο, είπε στους μαθητές του να μαζέψουν το περισσεύον των κλασμάτων. Το τι περίσσεψε, θα το μαζέψουν. Και λέει κανείς, τι ήθελε ο Χριστός τα περισσεύματα τώρα, τι θα τα έκανε? Και γέμισα, λέει, 12 κοφίνια περισσεύματα. Μήπως θα τα ξανάτρωγαν? Μήπως είχε ανάγκη να τα φυλάξει για την επόμενη μέρα? Αφού από 5 ψωμιά χόρτασαν 12.000 άνθρωποι, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. 5.000 άνδρες και άλλες τόσες γυναίκες και τα μωρά. Γιατί τα μάζεψε ο Χριστός? Για να μας δείξει ότι πρέπει να εκτιμούμε το δώρο του Θεού. Γι' αυτό όταν πάμε να φάμε, προσευχόμαστε. Γιατί προσευχόμαστε? Για να μην πάει στραβά το φαγητό? Δεν προσευχόμαστε για να το χωνέψουμε καλά ή για να το καταπιούμε καλά ή να το μασίσουμε καλά. Όχι. Προσευχόμαστε και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε αυτά τα πράγματα. Είτε φτωχά είναι είτε πλούσια είναι. Βασικά είναι ευχαριστία η τράπεζα όταν πάμε να φάμε. Αλλά πώς θα εκτιμήσουμε αυτά τα πράγματα και θα τα οικονομήσουμε, θα τα αξιολογήσουμε, θα τα περιποιηθούμε όταν, ας πούμε, δεν προσευχόμαστε? Βλέπετε σήμερα οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν προσεύχονται όταν πάνε να φάνε. Και επί την ευκαιρία ήθελα να σας το υπενθυμίσω ότι δεν είναι σωστό πράγμα να μην προσευχόμαστε. Να μάθετε να προσεύχεστε. Να μάθετε και τα παιδιά σας, όλη η οικογένεια. Ήρθε η ώρα του φαγητού, αφού θα φάτε όλοι μαζί, που πρέπει να τρώτε όλοι μαζί, τουλάχιστον το βράδυ, αν δεν μπορείτε μεσημέρι να τρώτε όλοι μαζί, εκεί που υπάρχει βέβαια συμφωνία. Δεν θα γίνει, ξέρω εγώ, δικτατορία, ας πούμε, αναγκαστικά να τους σηκώσω άλλο να προσευχηθούν, αλλά εσάς δεν σας εμποδίζει κανείς. Να προσεύχεστε. Είναι πολύ απλή προσευχή, είναι το Πατέρ ημών. Και μετά μια μικρή ευχαριστία που υπάρχει, ας πούμε, όλος ο κόσμος δεν ξέρει. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, τότε όλα αξιολογούνται. Όλα. Και θυμάμαι λοιπόν στο μοναστήρι, στη μοναχική μου ζωή, ότι ένα μικρό πράγμα το οποίο περίσσευε, ένα, ξέρω εγώ, μισή ντομάτα, ένα τέταρτο της ντομάτας, το φυλάγαμε. Γιατί? Δεν το χρειαζόμαστε, αφού είχαμε τόνους ντομάτες, τις παράγαμε μόνοι μας. Αλλά δεν αφήνω ο Γέροντας να τις πετάξουμε. Για ποιο λόγο? Δεν έχει σχέση, λέει, δεν τη χρειαζόμαστε αυτή. Αλλά πρέπει να την εκτιμήσεις, δεν μπορεί να το πετάξεις. Είναι αμαρτία, το φυλάξεις. Α, χαλάσει από μόνο του, άλλη υπόθεση. Να το φυλάξεις, να το οικονομήσεις. Και λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι για τον άνθρωπο και για μία γυναίκα ακριβώς λέει, και ότι η σπαταλώσα και ζώσα τέθνηκε. Αυτός που είναι σπάταλος είναι σε ένα ζωντανό πεθαμένο. Διότι δεν έμαθε να ευχαριστεί τον Θεό. Και η ευχαριστία του Θεού εξαρτάται και από αυτά τα μικρά πράγματα. Εγώ είδα στη ζωή μας, πώς να πούμε, μπορώ να σας διηγηθώ ώρες ολόκληρες περιπτώσεις που πράγματα εγγίζουν τα όρια, ας πούμε, ξέρω εγώ, του παραλόγου στην οικονομία των πραγμάτων. Και όμως αυτή η οικονομία των πραγμάτων έδιδε, άνοιγε τρόπον δεινά την πόρτα της ευλογίας του Θεού. Και ενώ στη μοναχική μας ζωή είμαστε φτωχοί, εγώ δεν τρέπομαι να σας πω ότι όταν πήγαμε στον Γέροντα είμαστε τόσο φτωχοί που στερούμαστε ακόμα και τα αναγκαία για το φαγητό μας.
Και όμως, ενώ αυξανόμαστε συνέχεια και είμαστε φτωχοί, είμαστε στην έρημο, δεν είχαμε ας πούμε τίποτα, δεν μας έλειψε καμιά φορά το παραμικρό. Πάντοτε ερχόντουσαν όλα τα αναγκαία. Γιατί? Διότι ακριβώς και το παραμικρό φασόλι το προσέχαμε. Και έλεγε ο Γέροντος ότι αν προσέξετε τα μικρά, ο Θεός θα μας ευλογήσει. Και είχαμε ένα παράδειγμα ότι στις μέρες μας, στον αιώνα μας, υπήρχε ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, ο οποίος έφτασε σε μεγάλα μέτρα και ο Θεός οικονομούσε καθημερινά την τροφή του. Κάθε μέρα κάποιος θα φρόντιζε να του πάρει τροφή, ή ακόμα όπως λέγεται, και δια αγγέλων ο Θεός έστελε την τροφή στον ασκητή αυτό. Ερημίτης, έμενε σε ένα σπήλαιο. Κάποια φορά κάποιος του πήρε περισσότερο φαγητό από ό,τι χρειαζόταν για μια μέρα, και ο γέροντας έφαγε το καθημερινό του φαγητό και το άλλο δεν το περιποιήθηκε τρόπο να το φυλάξει να μην χαλάσει, και το άφησε σε μια γωνιά, το ξέχασε. Την επόμενη μέρα αυτός ποτέ δεν μαγείρευε ούτε είχε τίποτα και άφηνε όλη τη μέρη μνάντος στο Θεό. Την επόμενη μέρα δεν πήγε κανείς να του πάρει φαγητό. Πέρασε η άλλη μέρα, πάλι δεν πήγε κανείς. Ήρθε η τρίτη μέρα, κανείς. Ο γέροντας δεν είχε τίποτα στο κελί του, ήταν τελείως αμέριμνος. Άρχισε να ανησυχεί, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς ο Θεός τόσα χρόνια εδώ στη σπηλιά που είμαι, είχε 30 χρόνια στη σπηλιά, καθημερινά έχω το φαγητό μου, ο Θεός μου στέλνει το φαγητό, και τώρα δεν έχω φαγητό 3 μέρες. Τι συμβαίνει? Άρχισε να εξετάζει τη συνείδησή του. Δεν μπορούσε να βρει κάποια παράληψη. Μήπως παρέλειψε την ακολουθία του, τον κανόνα του, την προσευχή του, τίποτα. Ψάχνοντας εκεί και προσπαθώντας να δει τι θα κάνει, βρήκε σε μια γωνιά το φαγητό μισοχαλασμένο που ξέχασε. Και άρχισε να το καθαρίζει, να το φάει, διότι πεινούσε, είχε 3 μέρες νηστικός. Όταν το έφαγε, αμέσως κάποιος τον επισκέφθηκε φαίνοντας το φαγητό και τον πληροφόρησε ο Θεός ότι για την αμέλεια του εκείνην που περιφρόνησε την δωρεάν εκείνη του Θεού, του στέρισε ο Θεός την ευλογία. Και θυμάμαι κι εγώ μια φορά ένα γεροντάκι, έναν άγιον άνθρωπο, ο οποίος του έπεσε ένα φασόλι κάτω στο δάπεδο, και εκεί όπως ο Άγιον Όρος τα δάπεδα είναι ξύλινα, αυτό το φασόλι πήγε και μπήκε μέσα στην τρύπα από το ξύλο, μέσα στο χαραμάδα. Και αυτό το γεροντάκι δεν μπορούσε να γονατίσει. Δηλαδή για να γονατίσει έπρεπε να πιάσει εδώ, εκεί ξέρω εγώ, να κάνει 5 στάσεις να γονατίσει. Και πιάστηκε από εδώ, πιάστηκε από εκεί, να κατέβει, να γονατίσει, να πιάσει το φασόλι. Εμείς λέμε, άσε το γεροντά το φασόλι τώρα. Ένα φασόλι θα μας σώσει? Όχι, παιδί μου, λέει, δεν θα μας σώσει το φασόλι. Αλλά αν δεν το οικονομήσουμε, θα φύγει ο Θεός στην ευλογία από πάνω μας. Και πράγματι, δηλαδή το φασόλι εκείνο το πήρε, και το φύλαξε, όχι πως είχε ανάγκη, καμιά ανάγκη δεν είχε. Τι θα το κάνει το φασόλι, με ένα φασόλι θα μαγείρευε. Αλλά απέδειξε την μεγάλη σημασία που έδινε και στο παραμικρό, παραμικρή ας πούμε επέμβαση του Θεού στη ζωή του. Λέει λοιπόν παρακάτω ο Άγιος ότι μη διακόψεις τον λόγο του άλλου όταν μιλεί, και να μην αποκρίνεσαι σαν απαίδευτος άνθρωπος. Όπου και αν βρεθείς, να νομίζεις τον εαυτό σου μικρότερον όλων και υπηρέτη τον αδελφό σου. Να νομίζεις ότι εγώ είμαι ο πιο μικρός από όλους και είμαι υπηρέτης των άλλων. Να φύγεις, λέει, από την παρησία ως αποθάνατον, από το υπερβολικό θάρρος να αποφύγεις σαν είναι θάνατος. Και ακόμα, και όταν κοιμάσαι, χτίσε σόφρονα τάξην το ύπνο σου. Και όταν ακόμα ξαπλώσεις να κοιμηθείς, να αποκτήσεις σοφροσύνη. Να ξαπλώσεις να κοιμηθείς με σοφροσύνη, ώστε ή να μην απομακρυνθεί από σου η δύναμη υπερηφρουρούσασε, ώστε να μην απομακρυνθεί από σένα
η δύναμη του Θεού, η οποία σε φρουρεί. Ξέρετε τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό? Άλλο παράδειγμα, θυμάμαι μια φορά κι εγώ που όταν ήμουν νεότερος, πήγαμε να επισκεφθούμε κάποιο μοναχόν άρρωστο στο νοσοκομείο και πήγαμε κάποια παιδιά, τα οποία ένα από αυτά τα παιδιά δεν ήταν της εκκλησίας, έτσι, πώς να πω, εκτός εκκλησίας. Πήγαμε και όταν πήγαμε ο μοναχός εκοιμόταν. Εμείς τον είδαμε, δεν μας έκανε καμιά εντύπωση, αλλά εκείνο το παιδί του έκανε πολύ εντύπωση και λέει, μην το ξυπνήσεις, αφήστε να δούμε που κοιμάται. Και λέω, καλά, τόσο σπουδαίο πράγμα είσαι, ένα άνθρωπο που κοιμάται. Αυτός τον κοίταζε, τον ξανακοίταζε. Λέω, μα τι κοιτάζει? Λέει, κοίταξε πόσο ωραία κοιμάται. Ήταν πράγματι, μετά το συνειδητοποίησα και εγώ, ήταν μαζεμένο σε μια γωνιά, ξέρω εγώ, έτσι όμορφα, ήσυχα. Λέω, καλά, γιατί λέει, μα εγώ λέει, κοιμάμαι το ένα μου χέρι εδώ, το άλλο μου πόδι εκεί, στρεφογυρίζω, ξέρω εγώ, γίνομαι άσχημος, ας πούμε. Βέβαια δεν είδα εγώ πολλούς ανθρώπους να κοιμούνται, ας πούμε, να ξέρω πώς κοιμούνται οι κοσμικοί, ας πούμε, αλλά φαίνεται ότι έχει σημασία και αυτό ακόμα. Και από ό,τι βλέπει κανείς καμιά φορά έτσι, ή από ό,τι θυμάμαι από παλαιότερα που είμαι στον κόσμο, ότι πράγματι θυμήθηκα κι εγώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που και στον ύπνο τους ακόμα είναι ακατάστατοι, άστατοι. Δηλαδή και αυτή η λεπτομέρεια. Και βλέπετε ο Άγιος, ο ασκητής, ο Αβά Ισαάκ, ήταν ερημίτης. Έκαμε 28 χρόνια να δει άνθρωπον. Φανταστείτε, 28 χρόνια στην έρημο, δεν είδε κανέναν άνθρωπο μπροστά του. Και αυτά τα λέει για τους ερημίτες. Δεν τα λέει για αυτούς που είναι στην πόλη. Και διδάσκει τον ερημίτη να κοιμάται με σοφροσύνη, να είναι ήσυχος, να είναι όμορφος. Και λέει ακόμα κάτι. Πτύελον έμπροσθεν την ώρα μη ρίψεις. Ακόμα λέει αυτόν, μη φτύσεις λέει μπροστά στον άλλον άνθρωπο. Και αν σου έρθει βίξ, όπως ήρθε σε μένα προλίγου, να βήχεις να πούμε, να στρέψεις το πρόσωπο σου αλλού, εις τα οπίσω, και έτσι να βήξεις, με τα σοφροσύνης, ως πρέπει τέκνης Θεού. Δηλαδή με σοφροσύνη να βήξεις, όπως πρέπει σε ένα παιδί του Θεού. Όχι να αρχίσεις να ορίεσαι να πούμε, να τρομάζει ο άλλος, ξέρω εγώ. Έχει και αυτό σημασία. Και λέει κι άλλα, όταν καθίσεις κάπου, μη εκτείνεις τη χείρα σου, μη απλώσεις το χέρι σου να πιάσεις πράγματα μπροστά από τους άλλους. Και όταν καθίσει μαζί σου ένας ξένος, πρότρεψον αυτόν άπαξ και δεις στο φαγήν, να το πεις και μια φορά και δύο φορές να φάει, και να βάλεις το τραπέζι με ησυχία, ανεφτάχτος, όμορφα, ωραία. Όταν χασμάσαι, σκέπαζες το στόμα του μη θε Αθήνε. Όταν χασμουργέσαι, λέει, να σκεπάζεις το στόμα σου, να μην σε βλέπει ο άλλος. Κρατήσαν τόσο τα αναπνοάς και ούτω παρελεύσετε. Να κρατάς και λίγο την αναπνοή σου μέχρι που να περάσει. Να μου πείτε τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα που μας διαβάζεις τώρα. Είναι όμως τα διαβάζω διότι τα λέει ο Άγιος. Και οι Άγιοι δεν είπαν πράγματα έτσι για να περνούν την ώρα τους. Είναι για να μας δείξουν πόσο λεπτός και ωραίος γίνεται ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος ο πνευματικός δεν είναι ακατάστατος. Δεν είναι ελεηνό θέαμα. Είναι πολύ λεπτός άνθρωπος. Πολύ λεπτός. Και σας διαβάσω ακόμα ένα δυο για να τελειώσω. Λέει, όταν λοιπόν, λέει, εισέρθεις στο κελίον του φίλου σου ή του μαθητού σου, πας σε ένα άλλο κελί, σε ένα άλλο σπίτι, ας το πούμε σήμερα, παραφυλάτου τους οφθαλμούς σου, του μη δίν τίτων όντων εκεί. Να μην, κοίταξε τα μάτια σου, να μην κοιτάζεις, λέει, κάτι από πράγματα που είναι εκεί. Και αν αναγκαστείς υπό του λογισμού σου, αν αναγκαστείς υπό του λογισμού σου, κοίταξε, πρόσχες, ή να μην υπακούσεις και επίσης τούτο. Πρόσεχε πολύ να μην ακούσεις τις σκέψεις σου, τον λογισμό σου και κάνεις αυτό. Εγώ άκουσα ότι όχι μόνο κοιτάζουν, ας πούμε, αν πας σε ξένα σπίτια, αλλά μόλις πάει η οικοκυρά να φέρει το γλυκό, ανοίγουν και τα συρτάρια. Μέχρι να έρθει από την κουζίνα, ας πούμε,
τα μισά συρτάρια είναι, ανοίγονται και βλέπουν τι έχει μέσα. Ήδη ξέρω αν έχει ένα γράμμα ανοιχτό, μισό ανοιχτό, το ανοίγω να δούμε τι έχει μέσα, ας πούμε. Περιέργεια. Περιέργεια. Γιατί λέει όλα αυτά? Διότι λέει, όποιος εν τούτης ανεδός διάκειται, με ανέδειαν τα αντιμετωπίζει όλα αυτά, ξένος εστί του μοναχικού σχήματος. Είναι ξένος προς το σχήμα του μοναχού και ξένος και του Χριστού, ο οποίος χάρισε σε εμάς αυτήν τη συμπεριφορά. Δεν είναι μόνο, λέει, ξένος του μοναχικού σχήματος, αλλά ξένος ακόμα και από τον Χριστό, ο οποίος μας εχάρισε αυτήν τη συμπεριφορά. Και λέει, με τα γαλήνης άνοιξον τη θύραν και κλείσον, άνοιξε την πόρταν ήσυχα με γαλήνη και κλείσε την, και μη ευνηδίως πρόστινα εισέρθεις, μην μπαίνεις απότομα σε ένα σπίτι, αλλά κρούσας έξωθεν, όταν χτυπήσεις απ' έξω και σου απαντήσει, τότε εισέρθε ευλαβός, να μπεις μες στο σπίτι με ευλάβεια, φέρνοντας σε αυτόν το σπίτι την ειρήνη του Θεού. Και ακόμα μη σπουδάσεις το σοβαδίσματι, εκτός αναγκαίας χρείας. Μην τρέχεις όταν περπατάς, σαν να σε τρέχει κάποιος. Περπάτα ήρεμα. Εν πραότητα διαλέγου, να μιλάς με όλους με πραότητα. Και με σοφροσύνη να κοιτάζεις όλον τον κόσμο. Λέει πάρα πολλά, αλλά λέει και ένα θα σας πω. Γενού της πάσιν υπήκος εν παντιέργο αγαθό. Σ' όποιο καλό έργο σου λέει κάποιος κάτι, να τον ακούς. Ή να μην πλην, να μην ακούς λέει ποτέ τους εξής. Φιλοκτήμονας και φιλάργυρους και κοσμικούς. Δηλαδή κοσμικών άνθρωπων μην τον ακούσεις. Σου λέει, ξέρω εγώ, τώρα πάμε στο κέντρο, ας πούμε, ξέρω, αμαρτωλό κέντρο, ας πούμε. Δεν θα τον ακούσεις. Ή ο άλλος αρχίζει να σου λέει, ας πούμε, για τα λεφτά, πώς θα βγάλουμε λεφτά. Μην απαντάς, μην μετέχεις. Ή λέει πράγματα, ας πούμε, άλλα. Μην απαντάς, ώστε, λέει, μη ακολουθήσεις ή να μη συγγένεται έργων διαβολικών. Για να μην γίνεις κι εσύ συνεργός σε έργα τα οποία απέχουν από την εργασία πνευματική. Έχει πάρα πολλά, αλλά δεν είναι δυνατό βέβαια να σας τα διαβάσω όλα. Απλώς ήθελα να σας δώσω μία εικόνα το πώς τόσο ωραία πράγματα βρίσκομαι στη ζωή των Αγίων. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος έζησε τον 5ο αιώνα, πριν 15 αιώνες, και είπε τόσο ωραία πράγματα, ένας ερημίτης, ένας ασκητής. Και εμείς είδαμε πραγματικά αυτούς τους Αγίους ανθρώπους να είναι μέσα στην έρημο και να είναι τόσο ευγενικοί, τόσο λεπτοί, τόσο ωραίοι άνθρωποι, που πραγματικά χαίρεσαι και μόνο που τον βλέπεις. Μόνο που τον βλέπεις. Χωρίς ίχνος ανθρωπαρέσκειας, χωρίς ίχνος επιπλάστων πραγμάτων. Όλα γίνονται φυσικά. Γιατί γίνονται φυσικά? Διότι προηγείται και συμβαδίζει και εσωτερική πνευματική εργασία. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει να προσεύχεται, αρχίσει να καλλιεργείται πνευματικά, αρχίσει να βλέπει με άλλα μάτια, τότε αποκτά ταπείνωση και ταπείνωση το διδάσκει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Και όλα του γίνονται πλέον φυσικά.